δεύτερος αγώνας με Ρούτσος Δημήτρης απέναντι στον Μοτσάκο. Τέσσερι γύρω των τριών λεπτών, συγκεκριμένες όλες οι επαγγελματικές αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν σήμερα υπό την αιγίδα του ΣΕΠ. Με Ρούτσος με ένα σερί άσο 2-3 και έπειτα ψάχνει το πεντάρι του, το αριστερό uppercut. Δένονται με τέιπ τα γάντια του Νερούτσου. Αριστερό ανοιχτό τριάρι κροσέ από τον Μοτσάκο. Η απάντηση άμεσα με το δεξί direct από τον Νερούτσο. Μοτσάκος με τα λευκά γάντια. Νερούτσος με τα μαύρα. Είσοδος και ταυτόχρονη εκτέλεση με δεξί κροσέ από τον Νερούτσο. Η απάντηση άμεσα με βήμα πίσω από τον Μοτσάκο. Είσοδος τώρα με ένα δεξί direct εκρηκτικά από τον Νερούτσο. Πολύ έμπειρος ο Μοτσάκος, πολύ καλή αντίληψη, πάρα πολύ καλό μάτι με βήμα πίσω. Κάνει πολύ ωραία αποφυγή. Ανοίγει τώρα το δεξί direct. Αριστερό δεξί από τον Νερούτσο. Αριστερό άμπεργατ και δεξί, ο συνδυασμός από τον Μοτσάκο. Πολύ ωραίο βήμα αποφυγή με σπάσιμο της μέσης προς τα πίσω από τον Μοτσάκο. Μπήκε με αριστερό άμπεργατ και ταυτόχρονο αριστερό κροσέ από τον Νερούτσο. Δουλειά και προσπάθεια για κόρα-κόρα από τον Μοτσάκο με αριστερό δεξί uppercut. Κοντά μας τον αθλητή που αγωνίστηκε στα heavyweights, τον Νικολόπουλο Ρέστη, στο πρώτο αγώνα της σημερινής αναμέτρησης, σημερινής διοργάνωσης του ΣΕΠ. Ο Ρέστη, πες μας λίγο την εμπειρία σου, γενικότερα ποια ήταν η βασική σου φιλοσοφία σήμερα? Η βασική μου φιλοσοφία νομίζω ήταν πάνω απ' όλα να τα δώσω όλα, να δώσω και την ψυχή μου σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό. Να έχεις κάνει καλή προετοιμασία και με το που θα ανέβεις πάνω να δώσεις και την ψυχή σου, να δώσεις όλα. Πάνω από όλο αυτό το συνδυασμό με τη σωστή τακτική και τεχνική που έχεις εδώ δάσκαλος. Τεχνικά, ποιο ήταν η προτεραιότητα σου σήμερα τεχνικά, σε τεχνικό κομμάτι? Νομίζω ήταν να μην αφήσω τον αντίπαλό μου να με πλησιάζει. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Και να εκμεταλλευτώ το σώμα μου. Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Δεύτερος γύρος. Ο Μοτσάκος όπως προσπαθεί να δουλέψει και να περάσει τα κροσέ του.
δουλειά τώρα με κορακόρα από τον Μοτσάκο, με ένα σερί από uppercuts. Ένα σερί τώρα από τον Μοτσάκο, αριστερό δεξί. Ο Νερούτσος προσπαθεί να κλείσει την απόσταση και να δουλέψει τα κυστρωτά του χτυπήματα. Πολύ ωραία αποφυγή. Αριστερό. Η δουλειά τώρα, η κορακόρα από τον Μοτσάκο. Η απάντηση άμεσα από τον Νερούτσο με δεξί κροσέ. Ένα αριστερό κροσέ από τον Νερούτσο. Προσπάθησε τώρα με ταυτόχρονο βήμα να περάσει το αριστερό του κροσέ ο Νερούτσος. Πολύ έξυπνα ο Μοτσάκος με τα λευκά γάντια. Έκανε σπάσιμο μέσα και πραγματοποίησε πολύ ωραία αποφυγή. Αριστερό δεξί, ένα σερί με τέσσερα χτυπήματα με τον Μοτσάκο. Πρέπει να απαντήσει τώρα ο Νερούτσος και κάνει όντως πραγματοποιεί την απάντηση τώρα με αριστερό κροσέ, που είναι το δυνατό του όπλο μέχρι στιγμής. Να περάσει το δεξί του άπρικα τον Νερούτσος, κλείνεται. Δεν έφτιαξε σωστή απόσταση ο Νερούτσος. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή του Κωνσταντινού Τάργη Sport Club, Πέτρο Χασάπη. Coach, πώς είδες τη σημερινή αναμέτρηση και γενικότερα πώς βλέπεις την προσπάθεια του ΣΕΠ, του Συνδέσμου Επιχειρηματικής Πυγμαχίας? Χρήστο, όπως τον είδα εγώ, τον είδες και εσύ πιστεύω. Ο Ρέστης είναι ένα παιδί με πάρα πολύ καλά φυσικά προσόντα, πολύ γυμνασμένος αθλητής, πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνει. Και αυτό που τον κράτησε σήμερα πάνω στο άθλημα της πυγμαχίας είναι ακριβώς αυτό που προανέφερα. Έχει δουλέψει αρκετές φορές, μπορώ να πω, με το Βυζαντινό στην πυγμαχία, γιατί δεν είναι αθλητής ο οποίος είναι πυγμάχος, είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής όπως ξέρουμε, και το κάνει κυρίως για το άθλημά του. Αν και εγώ το έχω πει να αλλάξει άθλημα, όπως και εσύ, έτσι. Και αυτή η διοργάνωση ήταν ακριβώς ό,τι έπρεπε για να μπορεί να σταθεί πάνω στο ring, διότι είναι ακόμα σε αρχική φάση το επαγγελματικό box. Δεν έχει τους έμπειρους αθλητές που έχει στο εξωτερικό. Σιγά σιγά θα χτιστεί και αυτό και πιστεύω ο Ρέστης θα μας ακολουθήσει. Ωραία, coach, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Τρίτος γύρος, Νερούτσος προσπαθεί τώρα να σπάσει την απόσταση. Πολύ έμπειρος ο Μουτσάκος. Πέρασε τώρα τα αριστερά του κροσέ. Ψάχνει τώρα ο Νερούτσος να δώσει το δεξί του κροσέ. Επιχείρησε τώρα το αριστερό του κροσέ. Ένα σερί τώρα από τον Μοτσάκο. Πέρασε πάρα πολύ ωραίο ο Νερούτσος πάλι με τα μαύρα γάντια το αριστερό του κροσέ. Σπάσιμο μέσης και ένα σερί με άπρικατς από τον Μοτσάκο. Ενοχλείς με το πρώτο χέρι, σηκώσε το.
επαφή. Να δουλέψει το κονακόρτο ο Μοτσάκος. Έχει βρει κάποιες λύσεις ο Νερούτσος, δίνοντας πολύ καλά το αριστερό του και το δεξί του κροσέ, κυρίως το αριστερό του κροσέ. Ωραία αποφυγή από τον Μοτσάκο και άμεσα αντεπίθεση. Πολύ ωραίο σπάσιμο της μέσης και ένα δεξί ψηλό uppercut από τον Νερούτσο. Αριστερά δεξί, upper cut από τον Μοτσάκο. Αριστερά δεξί, αριστερό ανοιχτό κροσέ και δεξί direct από τον Μοτσάκο. Τελειώνει ο τρίτος γύρος. Τέταρτος γύρος, Νερούτσος με μαύρα γάντια, Μοτσάκος με τα λευκά. Προσπάθησε να περάσει ένα ψηλό δεξί άπρικα το Νερούτσος. Αριστερό δεξί, ένα σερί από τον Μοτσάκο, κανένα πρόβλημα για τον Νερούτσο, με ψά τα χέρια και μέσα στο τσαγόνι, πελωρή άμυνα. Πολύ ωραίο σπάσιμο μέση και ψηλό δεξί uppercut από τον Νερούτσο. Δεξί direct Κυλιακή χώρα του Μοτσάκο από τον Νερούτσο και ένα ψηλό δεξί uppercut. Προσπαθεί τώρα να κλείσει τις γωνίες. Προσπαθεί να κλείσει τις γωνίες ο Μοτσάκος. Η γνωστή στρατηγική από πλευράς του Μοτσάκου κλείνει χώρους και γωνίες. Δίνει τώρα δεξί, ψηλό άπρικα τον Νερούτσος. Ένα ανοιχτό δεξί κροσέ από τον Μοτσάκο, κανένα πρόβλημα για τον Νερούτσο, με βήμα πίσω έκανε πολύ ωραία αποφυγή. Μισό!
πηγαίνει για μονά χτυπήματα τώρα ο Νερούτσος. Έχει κουραστεί. Απ' την άλλη ο Μοτσάκος προσπαθεί και περνάει τα σερί του. Αριστερό κροσέ από τον Νερούτσο. Μοτσάκος συνεχίζει με πολλά σερί και πολλά χτυπήματα. Δίνει το σερί ο Μοτσάκος. Πολλά χτυπήματα πάνω στα γάντια βέβαια. Πρέπει να έχει πιο καθαρά χτυπήματα ο Μοτσάκος. Δίνει τώρα το δεξί και το αριστερό του ψηλό άπρικα τον Νερούτσος. Τελειώνει ο αγώνας. Εξαιρετική εμφάνιση από τους αθλητές. Σε λίγο θα έχουμε την ανακοίνωση. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή Παπαϊωσήφ Family Boxing Academy. Κύριε Παπαϊωσήφ, coach, γενικότερα πώς βλέπετε την ιδιωρίωση του ΣΕΠ, τα ζευγάρια σήμερα και είδαμε και τον αθλητή σας τον Ψαρά να κερδίσει τον πρώτο αγώνα. Η διοργάνωση πάει πολύ καλά. Ο Γιώργος Στεφανόπουλος κάνει συνέχεια τα πρώτα βήματα βέβαια της επαγγελματικής συμμαχίας, αλλά πιστεύω ότι βγαίνει επάξια και επιβεβαιώνεται σε αυτά που είχε προβλέψει, ότι όλα θα πάνε πολύ καλά. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι την πυγμαχία την έχει στην ουσία εκπροσωπήσει επάξια. Ναι. Συγγνώμη, να δούμε το αποτέλεσμα και με να συνεχίσουμε. Με ομόφωνη απόφαση, νικητής Δημήτρης Μοτσάκος. Νικητής λοιπόν ο Μοτσάκος. Έδωσε περισσότερα χτυπήματα, δούλεψε περισσότερο πάνω στο ριν, κυρίως τα σερί του και πιο πολύ τα uppercuts, το κορακόρ του. Συγχαρητήρια στον Δημήτρη παρά το μεγάλο της ηλικίας του. Εξαιρετικός. Συνεχίζει και σε εξαιρετική κατάσταση. Πολύ καλός, πολύ καλός. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι ο Γιώργος Στεφανόπουλος πάει πολύ καλά. Σήμερα οι αγώνες πιστεύω είναι αρκετά καλοί. Το επίπεδο ανεβαίνει συνεχώς. Όλο και καινούργια παιδιά θέλουν να εκπροσωπήσουν την επαγγελματική πυγμαχία στην Ελλάδα. Οπότε θα έχουμε συνέχεια όλο και καλύτερους αγώνες. Σας ευχαριστούμε, coach. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εσείς επίσης. Παϊωσήφ Αλέγκος, ο προπονητής Παϊωσήφ Family Team Boxing Academy.